Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραμμές και στο κοινοβούλιο είμαι πάρα πολύ σύντομος, ποτέ δεν φτάνω τους χρόνους μου που μου δίνουν και εδώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε μια πολύ συνοπτική παρουσίαση που θα σας κάνω. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία έχει αντικείμενο τη συλλογή όλων εκείνων των στοιχείων που δικαιολογούν μέρος του χρέους που συνδέεται με τις λεγόμενες γερμανικές αποζημιώσεις. Έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι, είναι διαθέσιμο όλο το υλικό το οποίο χρειάζεται σε κάθε αρμόδιο φορέα ο οποίος θα το ζητήσει και τα ποσά τα οποία δίνονται στο συγκεκριμένο θέμα είναι τα εξής. Σύμφωνα με τους δικούς μας τους υπολογισμούς, το χρέος το οποίο συνδέεται... το οποίο συνδέεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα 278,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10,3 είναι το λεγόμενο το αναγκαστικό δάνειο και όλα τα υπόλοιπα ποσά έχουν σχέσεις με αποζημιώσεις που αφορούν ιδιώτες ή υποδομές. Στην διάσκεψη των Παρισίων του 1946 το ποσό αυτό...